Καλημέρα, καλημέρα σε όλους όπου και αν μας ακούτε. Είμαστε και σήμερα στο παλμό της μέρας και στον δρόμο για τις εκλογές. Θα συναντήσουμε την κυρία Λεμονιά Μπούσκου Πετρίδου. Είναι υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος με τον Συνδυασμό Πορεία Δημιουργίας του Γιώργου Κασαπίδη. Να την καλωσορίσουμε, κυρία Μπούσκου, καλημέρα. Ευχαριστώ θερμά που είστε σήμερα μαζί μας για να συνομιλήσουμε για τη δική σας υποψηφιότητα. Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Λοιπόν, μαθαίνουμε ότι χθες την παρουσίαση στο Μίντο έγινε χαμός. Ήταν μια πολύ καλή παρουσίαση του συνδυασμού σας. Μίλησε ο κύριος Κασαπίδης και έγινε βέβαια και η παρουσίαση όλων των υποψηφίων εκεί, η παρουσία των συμπολιτών μας του Δήμου Αμιντέου. Πραγματικά νομίζω ότι ήταν μια πάρα πολύ καλή παρουσία. Ο κύριος Κασαπίδης ανέπτυξε όλο αυτό το πολυσχηδές έργο που έχει κάνει, το οποίο πρέπει να γίνει έτσι γνωστό. Ήταν πολύ καλή η παρουσίασή του, η τοποθέτησή του, η αποδοχή του κόσμου. Πιστεύω ότι ήταν ένα πολύ καλό ξεκίνημα και των ομιλιών για την περιφερειακή ενότητα της Φλόρινας και από την περιοχή του Αμιντέου. Όλη η ομάδα ήταν εκεί. Νομίζω ότι η επιτυχία είναι μπροστά μας. Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε ότι η κυρία Λεμονιά Μπούσκου Πετρίδη είναι σύμβουλος εκπαίδευσης μαθηματικών στη Δυτική Μακεδονία, εκπαιδευτικός και ενεργή, πάρα πολύ ενεργή ως πολίτης. Την έχουμε συναντήσει και στο Δημοτικό Συμβούλιο του Αμιντέου. Να πούμε ότι και λίγα λόγια ακόμα ότι ήσασταν πρόεδρος της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας στο παράδειγμα της Φλόρινας, μέλος του Ελληνικού Στατιστικού Ινστιτούτου της Ελληνικής Ένωσης Φυσικών, της Επιστημονικής Ένωσης για την προώθηση της εκδοτικής καινοτομίας, αλλά και του Συλλόγου Συμβούλων με ειδίκευση στην συμβουλευτική και τον προσανατολισμό. Λοιπόν, επειδή θα σταματήσω εδώ να αναφέρω το βιογραφικό, γιατί θα φάμε όλο τον χρόνο και πρέπει να μάθουμε περισσότερο για την υποψηφιότητά σας. Θέλω να μου πείτε για την απόφαση που πήρατε να συνταχθείτε με τον κύριο Κασαπίδη για τις περιφερειακές εκλογές που έχουμε. Εγώ πιστεύω ότι την προηγούμενη τετραετία, έτσι σε εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες, ξεκίνησε να γίνεται ένα πολύ μεγάλο έργο μέσα σε δύσκολο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον, λόγω της πανδημίας αλλά και της απόφασης για πολυκινητοποίηση. Παρ' όλα αυτά, έγιναν τα πρώτα σταθερά βήματα για τη μετάβαση της κοινωνίας μας από τη μονοκαλλιέργεια του λιγνίτη σε ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο με επίκεντρο τον πρωτογενή τομέα και την αγροδιατροφή. Προωθήθηκε η καινοτομία και δημιουργήθηκαν θέσεις εργασίας πρωτοπορώντας στη τεχνολογία του υδρογόνου σαν μια πράσινη και βιώσιμη πηγή ενέργειας, που αυτό εγώ θεωρώ ότι ήταν το πιο σημαντικό πράγμα που έγινε. Δημιουργήθηκαν οι βάσεις για έμπρακτη στήριξη της επιχειρηματικότητας και με την προκήρυξη των πρώτων προγραμμάτων που αφορούν επιδοτήσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω του προγράμματος της δίκης μετάβασης, αλλά και βασικά στηρίχθηκε και ενισχύθηκε και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, γιατί πιστεύει ο Περιφερειάρχης μας ο κύριος Κασαπίδης στην κινητήρια δύναμη της εκπαίδευσης, της έρευνας και της καινοτομίας. Και εγώ πιστεύω ότι η παιδεία είναι κλειδαριά για να ανοίξει το μέλλον, όπως έχει πει και ο Μαλκόλμ, νομίζω. Άρα καλλιεργήθηκε και από τον ίδιο και την παράταξη η πορεία δημιουργίας σχέσης εμπιστοσύνης με τους πολίτες, δόθηκε προστιθέμενη αξία στη περιφέρεια και στο έργο που επιτελέστηκε με διαφάνεια, ειλικρίνεια, σχέδιο και όραμα. Άρα θεωρώ ότι αυτή η προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί και την επόμενη πενταετία. Δεν μπορούμε να ρισκάρουμε και πρέπει η κρίση να γίνει για τη Δυτική Μακεδονία η μεγαλύτερη ευκαιρία της. Ο Γιώργος Κασαπίδης για μένα είναι η εγγύηση για την επιτυχία αυτού του εγχειρήματος. Τον διακρίνει η εντυμότητα, η συνέπεια, η όρεξη για δουλειά. Έχει όραμα, σχέδιο, ικανότητα, έτσι ώστε όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που είναι η πολιτιστική κληρονομιά μας, το ανθρώπινο δυναμικό, η τεχνογνωσία, η βιοποικιλότητα, τα προϊόντα της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, να την αναδείξουν ως βέλτιστη καλή πρακτική για όλη την Ευρώπη στην μεταλιγνίτη εποχή. Άρα ήταν για μένα καθαρά έτσι μεγάλη τιμή να συμμετέχω σε όλη αυτή την ομάδα και σε όλη αυτή την προσπάθεια, γι' αυτό και έκανα αυτή την επιλογή. Μάλιστα. Είναι ένα δύσκολο εγχείρημα πράγματι που έχουμε μπροστά μας ως περιφέρεια. Ένα στοίχημα, όπως έχω ξαναπεί, για να το κερδίσουμε αυτό της ανάπτυξης και βέβαια να έχουμε έναν καλύτερο
τρόπο ζωής αύριο, γιατί η μονοκαλλιέργεια του Λιγνίτη τελείωσε, κακά τα ψέματα, και πρέπει να βρούμε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης. Έχουμε ακούσει τον κύριο Κασαπίδη να λέει ότι δεν είναι ώρα για πειραματισμούς. Μπορείτε να μας το σχολιάσετε λιγάκι? Ναι, έχουν μπει οι βάσεις και έχει γίνει όλος ο σχεδιασμός πάρα πολύ υπεύθυνα, πάρα πολύ στοχευμένα για όλη αυτή την πορεία που πρέπει να ακολουθήσει η Δυτική Μακεδονία για να μπορέσει να περάσει σε αυτό το νέο παραγωγικό μοντέλο που μιλάνε όλοι. Δεν είναι δύσκολο. Ο κύριος Κασαπίδης αυτή τη στιγμή δεν βαδίζει πάνω σε δρόμους. Ανοίγει δρόμους. Και ανοίγει δρόμους, κάνει σχεδιασμό, οικοδομεί όλα αυτά που θα αποδώσουν σε κάποια χρόνια και θα φέρουν τη Δυτική Μακεδονία στην θέση και στο προσκήνιο που πρέπει να έχει. Ναι, δεν είναι ώρα για πειραματισμούς, γιατί δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε από την αρχή. Δεν μπορούμε να τα αφήσουμε όλα αυτά πίσω και να κάνουμε άλλο σχεδιασμό βασιζόμενοι ίσως σε άλλα πράγματα. Εκεί που έχει σταθεί και έχει στηριχτεί και με όλες αυτές τις επιλογές που έχει κάνει δικαιώνεται και είναι κρίμα να ξαναρχίσουμε από την αρχή. Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά έχουμε και κάποιες αδυναμίες σε πολλούς τομείς στην περιφέρειά μας. Εσείς που εστιάζετε, ποια πράγματα πρέπει να γίνουν άμεσα για να ξεπεράσουμε αυτά τα προβλήματα που έχουμε ως περιφέρεια? Είναι αυτό που παραδέχτηκε και ο ίδιος χτες και νομίζω ότι είναι και πολύ ανθρώπινο. Η προσπάθεια έγινε με κάθε τρόπο, αλλά μπορεί να έγιναν και κάποια λάθη, μπορεί να έγιναν και κάποιες παραλήψεις ή μπορεί να μην έγιναν όλα στο χρόνο που θα θέλαμε να γίνουν. Και ίσως και κάποια πράγματα που έπρεπε να γίνουν πιο νωρίς στην περιφερειακή ενότητα δεν έγινε. Νομίζω ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε τη μεγάλη σημασία που έχει το να μετατραπεί η Φλόρινα σε συγκοινωνιακό κόμβο και νομίζω έχει αναφερθεί και πολλές φορές αυτό. Προς αυτή την κατεύθυνση έδωσε την απάντηση χτες με το ότι εξασφάλισε ότι θα γίνει συντήρηση, αναβάθμιση και επανελειτουργία των σιδηροδρομικών γραμμών Φλόρινας Θεσσαλονίκης, Φλόρινας Κοζάνης, καθώς και η διασύνδεση με τη γραμμή Φλόρινα Μοναστήρι, αλλά και είπε ότι για πρώτη φορά θα έχουμε καινούργια τρένα που θα βασίζονται πάνω στην τεχνολογία του υδρογόνου, το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό και είναι αρχή για πράγματα εμβληματικά που θα γίνουν στην περιοχή μας. Επίσης έχει αναφερθεί, έχει δεσμευτεί και ο ίδιος και πιστεύω ότι και αυτό θα γίνει άμεσα, να τελειώνουμε επιτέλους με τον οδικό αποκλεισμό της περιφερειακής ενότητας και με, με τον κάθετο άξονα που όλοι νοιαζόμαστε γι' αυτό. Ήδη έχουν οριμάσει οι μελέτες, όπως έχει πει, την προηγούμενη αυτοδιοικητική περίοδο, οπότε θα πιέσουμε νομίζω όλοι οι περιφερειακοί σύμβουλοι προς την κατεύθυνση του να γίνει άμεσα κάτι τέτοιο για να μπορέσει να συνδεθεί και η περιφερειακή ενότητα οδικά και με τις άλλες περιοχές, πράγμα που θα δώσει τη φοβερή όθηση και στον τουρισμό στον οποίο τόσο στηριζόμαστε. Επίσης νομίζω ότι είμαστε και είναι και σε καλή κατεύθυνση, σε καλό δρόμο προς την κατεύθυνση αυτή, το να μετατραπεί ο νομός της Φλόρινας σε κέντρο αγροτικής ανάπτυξης. Και οι κατάλληλες υποδομές πρόσβασης και άρδευσης έχουν ξεκινήσει και νομίζω ότι εξελίσσονται αρκετά ικανοποιητικά, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να δοθούν και άλλα κίνητρα για την καινοτομία και για τη μεταποίηση των τοπικών προϊόντων. Μάλιστα. Τώρα το κεφάλαιο υδρογόνο, κυρία Βούσκου, είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο και μάλιστα είδαμε και να έρχονται από την Κίνα για να βλέπουν τι κάνει η Δυτική Μακεδονία στην κατεύθυνση αυτή. Νομίζω και για μένα ήταν εντυπωσιακό όλο αυτό όταν άρχισα έτσι να έρχομαι πιο κοντά και να βλέπω τι βήματα έχουν γίνει. Το πράσινο υδρογόνο και αυτή η μεγάλη επένδυση των 94 εκατομμυρίων νομίζω ότι θα αποδώσει πάρα πολλά στην περιοχή μας και είναι μια βιώσιμη μορφή ενέργειας και βασικά στηρίζεται στη καινοτομία. Η καινοτομία και όλοι αυτοί οι κόμβοι που δημιουργούνται τόσο σε Κοζάνη, Πτολεμαϊδα, αλλά και χτες που μας είπε ότι θα γίνει αντίστοιχο στη Φλόρινα που θα σχετίζεται με την αγροδιατροφή, αντίστοιχα στη Καστοριά, στα Γρεβενά, σε όλη τη Δυτική Μακεδονία, δημιουργούν όλες τις κατάλληλες προϋποθέσεις για να μπορέσουν να καινοτομήσουν επιχειρήσεις. Οι θερμοκοιτίδες και τα εκολαπτήρια που γίνονται με το να έρθει μια εταιρεία ή κάποιος ερευνητής ή κάποιος νέος περιοχής μας να έχει μια καινοτόμα ιδέα η οποία θα βλέπει
βελτιωθεί, θα ενισχυθεί και θα στηριχτεί ώστε να γίνει επιχείρηση, νομίζω είναι αυτό που θα δώσει όθηση. Μέσα από την καινοτομία μπορεί και η εκπαίδευση και η παιδεία με όλα τα πανεπιστήμια γύρω-γύρω να βοηθήσει και να κάνουμε αυτά τα άλματα που πρέπει να κάνουμε. Μάλιστα. Να πούμε να στο... από όλα αυτά τα διέξοδα που δημιουργούνται. Έτσι ακριβώς. Μαζί μας έχουμε την κυρία Λεμονιά Πετρίδου Μπούτσκου. Να πούμε ότι είναι υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος με τον σύνδεσμο του Γιώργου Κασαπίδη Πορεία Δημιουργίας. Οι πολιτικοί σας αντίπαλοι, κυρία Μπούσκου, αναφέρουν ότι όλο αυτό το διάστημα, το προηγούμενο διάστημα της τετραετίας του κυρίου Κασαπίδη, ο νομός μας, η περιφερειακή νότα Φλόρινας, έχει αδικηθεί σε σχέση με την υπόλοιπη Δυτική Μακεδονία. Τι απαντάτε? Αυτή τη στιγμή έχουν γίνει 265 έργα, ο προϋπολογισμός όλων των έργων είναι γύρω στα 204 εκατομμύρια ευρώ. Δεν ξέρω αν έχει αδικηθεί, δεν πιστεύω ότι έχει αδικηθεί, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά έργα τα οποία έχουν σχεδιαστεί και υλοποιούνται στο μέτρο που υλοποιούνται και εξελίσσονται κανονικά. Να μιλήσουμε για το ορδευτικό δίκτυο της 30 Φιλιάς που θα εξασφαλίσει την ίδρυυση της πόλης της Φλόρινας, να μιλήσουμε για όλα τα ορδευτικά που έχουν γίνει και στην περιοχή μας και που έχουν σχεδιαστεί να γίνουν τα επόμενα χρόνια, να μιλήσουμε για το φυσικό αέριο της Φλόρινας. Νομίζω ότι έχουν δοθεί λύσεις και έχει στηριχτεί και η ακροτική οδοπία, βέβαια με κάποια καθυστέρηση, εδώ πρέπει να το αναγνωρίσουμε, αλλά πιστεύω ότι στην επόμενη αυτοδιοικητική περίοδο όποιοι περιφερειακοί σύμβουλοι θα είναι στο τιμόνι θα κάνουν τα δύνατα δυνατά και θα προταθεί ο νομός μας σε πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, σας ακούω να μιλάτε πολύ συλλογικά και λιγότερο για τον εαυτό σας. Μου κάνει εντύπωση αυτό, γιατί περισσότερο υποψήφιοι μιλούν για τον εαυτό τους. Είμαστε ομάδα. Είμαστε ομάδα που σημαίνει ότι όποιοι μπορέσουν και εκπροσωπήσουν όλη αυτή την ομάδα και του Γιώργου Κασαπίδη θα δουλέψουν με το καλύτερο δυνατό τρόπο και θα είμαστε όλοι εκεί για να μπορούμε με κάθε τρόπο να βοηθήσουμε. Πάντα η ομάδα κάνει τη διαφορά. Πάντα η ομάδα. Είναι πολύ σημαντικό να κοιτάς τον τόπο σου πρώτα και μετά να κοιτάς τον εαυτό σου. Είναι πολύ σημαντικό και είναι το σημειώνω. Είναι αναγκαίο πλέον. Είναι αναγκαίο. Γιατί αν αρχίσει να κοιτάει ο καθένας τον εαυτό του και δρούμε σαν μονάδα, δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε τίποτα. Οι προκλήσεις είναι μεγάλες, αλλά όσο μεγάλες είναι οι δυσκολίες, τόσο μεγάλες είναι και οι προσδοκίες. Αυτό είναι αλήθεια. Και το στοίχημα πρέπει να κερδιστεί. Έχουμε ακούσει τον κύριο Κασαπίδη να λέει: μία από τις αδυναμίες μου την τετραετία που πέρασε ήταν ότι δεν κοινοποίησα όπως έπρεπε ή όπως θα ήθελε ο ίδιος το έργο που έχει επιτελέσει. Το πιστεύω. Το πιστεύω και το έχουμε πει και εμείς. Γιατί και εμείς εντυπωσιαζόμαστε από το έργο που συναντάμε και ακούμε και διαβάζουμε και βλέπουμε. Είμαστε καλός ή κακός στην εποχή. Καλός. Στην οποία η πληροφορία θα πρέπει να μοιράζεται, να διαμοιράζεται για να γίνεται γνωστή. Ο κύριος Κασαπίδης προσπαθούσε με κάθε τρόπο να βάλει τις βάσεις, να δουλέψει και δεν έδωσε σημασία. Ίσως αυτό που προηγουμένως είπατε, στο να προβάλλει και αυτός το τι έχει κάνει και έτσι να ισχυροποιήσει τον εαυτό του και τη θέση του. Αλλά αυτό δεν ξέρω αν είναι μειονέκτημα τελικά ή αν είναι αυτό που χρειαζόμαστε τώρα. Τον άνθρωπο που δουλεύει και όχι τον άνθρωπο που θέλει να δείξει τι έχει κάνει, ενδεχομένως τι χωρίς να τα έχει κάνει. Μάλιστα. Λοιπόν, η κυρία Λεμονιά Μπούσκου Πετρίδου είναι υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος εδώ στο όνομα στην περιφερειακή Νότα Φλόρινας με το συνδυασμό Πορεία Δημιουργίας του Γιώργου Κασαπίδη. Σήμερα το πρόγραμμα τι περιλαμβάνει, κυρία Μπούσκου? Θα πάτε κάπου να μιλήσετε? Εγώ θα πάω σε κάποια από τα χωριά εδώ της περιοχής μας. Mm-hmm. Δεν έχουμε ομαδικό πρόγραμμα σήμερα, γιατί ο κύριος Κασαπίδης θα βρίσκεται στην Πτολεμαΐδα, οπότε εμείς εκεί δεν ακολουθούμε. Παρ' όλα αυτά, σαν ομάδα, σαν περιφερειακή, υποψήφη περιφερειακή σύμβουλη Αμιντέου, οι τέσσερις άνθρωποι που είμαστε εδώ, θα κάνουμε κάποια επίσκεψη σε κάποια από τα χωριά της περιοχής, θα οργανωθούμε περισσότερο και θα προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Πρέπει να πείσετε τους πολίτες, γιατί να εμπιστευτούν και εσάς προσωπικά αλλά και τον κύριο Κασαπίδη σε αυτές τις εκλογές που έχουμε μπροστά μας. Ναι. Εγώ, κλείνοντας τη συζήτηση μας, θέλω να στείλετε ένα μήνυμα δικό σας, προσωπικό αυτή τη φορά, γιατί να στηρίξουν τη Λεμονιά Μπούσκου Πετρίδου σε αυτές τις εκλογές και βέβαια το συνδυασμό του κύριου Κασαπίδη. Ελπίζω να έχω λίγο χρόνο, γιατί. Όσο θέλετε, δεν έχουμε θέμα.
Μπήκα σε όλη έτσι αυτή τη διαδικασία, γιατί ήταν η πρώτη φορά που έχω ένα συγκεκριμένο σχέδιο, το οποίο νομίζω ότι θα δώσει πολλές απαντήσεις και διεξόδους σε αυτό που λέμε πώς θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας στο νομό μας και πώς τέλος πάντων θα μπορούμε να ανακάμψουμε, να κρατήσουμε τους νέους ανθρώπους. Το μεγαλύτερο στοίχημα από όλη την επόμενη πενταετία, πέρα του στοιχήματος των υποδομών που νομίζω ότι έχουν μπει τα θεμέλια, είναι η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει με κάθε τρόπο να επενδύσουμε στην απόκτηση δεξιοτήτων, στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων, στην επανειδίκευση και στην επανακατάρτιση. Με απλά λόγια, έχουν χάσει άνθρωποι τη δουλειά τους εξαιτίας του ότι έχουν κλείσει τα εργοστάσια, εξαιτίας του ότι υπήρχαν προβλήματα με τη γούνα και χίλια δυο άλλα. Παρ' όλα αυτά, η Δυτική Μακεδονία είναι η περιφέρεια η οποία στο βάθος των χρόνων έχει μεγάλη εργασιακή εμπειρία και στο τομέα του λιγνίτη και στη γούνα και στα μάρμαρα και σε άλλους παραγωγικούς τομείς. Όλο αυτό το διανοητικό κεφάλαιο δεν πρέπει να το απολέσουμε. Θα πρέπει να το στηρίξουμε, να το μεταφέρουμε, να το ενισχύσουμε για να πάει στις επόμενες γενιές. Και έτσι εστιάζω σε τρεις άξονες σύντομα για να μην τρώω και το χρόνο σας. Πρέπει να γίνει μια στοχευμένη επανακατάρτιση όλων των απολυμένων και των ανέργων σε σχέση με τις ανάγκες των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που θα επενδύσουν στη Δυτική Μακεδονία. Μέχρι τέλος του μήνα κλείνει η πλατφόρμα και θα ξέρουμε ακριβώς ποιες επιχειρήσεις θα ενεργοποιηθούν και θα δραστηριοποιηθούν εδώ. Ξέρουμε ήδη για τη μεγάλη επένδυση που θα γίνει στην αποθήκη της ενέργειας με το εργοστάσιο του Γερμανού στην περιοχή μας και της ηλεκτροκίνησης κάπου στην περιοχή της Κοζάνης. Οπότε αυτές οι επιχειρήσεις θέλουν ανθρώπους που θα έχουν ιδιαίτερη δίκευση. Ρωτάμε τι θέλετε, τι εργαζόμενους θέλετε, τι κατάρτιση πρέπει να έχουν και εμείς προσπαθούμε η περιφέρεια με τα προγράμματα που έχει πάνω σε αυτό το κομμάτι να επανακαταρτήσει, να επανεκπαιδεύσει χωρίς να χρειάζεται να πάνε σε πανεπιστήμια εδώ ή εκεί για να κάνουν εκ νέου σπουδές, όλους αυτούς τους ανθρώπους να μπορούν να κάνουν μια πρακτική άσκηση, να δώσουν μια πιστοποίηση και να δημιουργηθεί ένα νέο περίγραμμα επαγγελματικό το οποίο θα συνδέεται άμεσα και με την αγορά εργασίας. Δηλαδή όλοι αυτοί οι άνθρωποι στοχευμένα θα εκπαιδευτούν για να μπορέσουν να προσληφθούν στις εταιρείες που θα έρθουν εδώ στην περιοχή μας να δραστηριοποιηθούν. Και έτσι νομίζω είναι πολύ σημαντικό βήμα το ότι αυτοί οι άνθρωποι θα ξαναμπούν στη γραμμή παραγωγής και θα μπορέσουν να τελειώσουν τον εργασιακό τους βίο παίρνοντας και τη σύνταξή τους στην οποία υπολείπονται ίσως 15 ή 20 ή 10 χρόνια. Ο ένας άξονας είναι αυτός. Ο άλλος άξονας είναι ότι ήδη στις επιχειρήσεις που υπάρχουν στην περιοχή κάθε φορά αναδύονται ανάγκες επιμόρφωσης. Γιατί τρέχει η τεχνολογία, έχουμε τις τεχνολογίες αιχμής, έχουμε τεχνητή νοημοσύνη, έχουμε νέες τεχνικές οι οποίες πρέπει να χρησιμοποιούνται και άρα οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν καινούργιες δεξιότητες ώστε να μην μένουν πίσω και να μην γίνονται εργαζόμενοι χαμηλότερου επίπεδου με κίνδυνο κάποια στιγμή ενδεχομένως την απολυθούν. Άρα ζητάμε από τις επιχειρήσεις να μας πούν τις ανάγκες τους και σαν περιφέρεια θα είμαστε εκεί για να μπορέσουμε να ισχυροποιήσουμε τους εργαζομένους ώστε να γίνουν και πιο πολύ αποδοτικοί και αποτελεσματικοί. Και το τελευταίο, το επιχειρήν, που νομίζω ότι είναι πολύ βασικό. Παίρνουμε ομάδες ανθρώπων νέων που θέλουν να επιχειρήσουν αλλά που ενδεχομένως φοβούνται τη διαδικασία ή αγνοούν το τι πρέπει να κάνουν. Ας πούμε, αν βρούμε 10 νέους ανθρώπους που θέλουν να ασχοληθούν με την ικτιοκαλλιέργεια. Σαν περιφερειακή ενότητα και ακριβώς πάνω σε αυτό το κομμάτι μπορούν να εκπαιδευτούν και στις τεχνικές και στη τεχνογνωσία και στις υποδομές που χρειάζονται και στον τρόπο που μπορεί να ενταχθούν σε κάποιο πρόγραμμα και το πώς θα πρέπει αυτό το προϊόν τους να το προωθούν και μέχρι που να μπορέσουν να πατήσουν γερά στα πόδια τους είμαστε εκεί κοντά τους ώστε να μπορέσουν να ξεκινήσουν μικρές επιχειρήσεις οι οποίες θα βοηθήσουν την περιοχή και όχι μόνο στο κομμάτι της ικτιοκαλλιέργειας που ανέφερα, έχει μελισσοκομεία, έχει δασικά προϊόντα, έχει το τουριστικό προϊόν, έχει και τι δεν έχει η περιοχή μας. Πεδίο δόξης λαμπρών λοιπόν. Αλλά τώρα ή θα γίνουν ή θα τα αναπολούμε και θα λέμε ότι δεν βοηθήσαμε κι εμείς αυτό.
Σας κούρασα ίσως. Όχι, δεν μας κουράσατε, γιατί τα ακούμε με πολύ ενδιαφέρον το να υπάρξει η εκπαίδευση, η επανεκπαίδευση των κατοίκων του νομού μας για να διατηρηθούν θέσεις εργασίας στο σύγχρονο κόσμο, γιατί πια οι απαιτήσεις είναι διαφορετικές. Είναι πολύ πολύ σημαντικό, γιατί όπως είπατε πρέπει να μείνουν στο τόπο μας, να εργαστούν, να φτάσουν και στη σύνταξή τους. Εγώ θα πάω και πιο πριν, να φτιάξουν την οικογένειά τους, νεότεροι άνθρωποι, και να στηριχτούν μένοντας στο τόπο μας. Αυτό όμως δεν είναι κάτι που γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Θέλει μεθοδική δουλειά, θέλει σχέδιο, θέλει υποδομή, θέλει όλα αυτά που έχει εξασφαλίσει ο νυν Περιφερειάρχης για να μπορούν όλα αυτά να τρέξουν. Είναι αυτό που λέμε. Πρέπει να έχει την επόμενη ευκαιρία, την ευκαιρία στα επόμενα χρόνια για να ανθίσει όλη αυτή η προσπάθεια και να δει τι μεγάλος αγώνας έχει γίνει γι' αυτό. Μάλιστα. Η κυρία Λεμονιά Μπούτσκου Πετρίδου είναι υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος με τον συνδυασμό του Γιώργου Κασαπίδη, Πορεία Δημιουργίας. Να ευχηθώ καλόν αγώνα, γιατί συνεχίζεται, έχουμε ακόμα μερικές μέρες. Και καλή επιτυχία και προσωπική και στο συνδυασμό σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ που ήσασταν σήμερα εδώ στην Εκομένη στο Ραδιλέχο. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Καλημέρα, καλημέρα στην κυρία Λεμονιά Μπούσκου Πετρίδου, υποψήφια λοιπόν για την περιφέρεια από το νομό της Φλόρινας. Ήταν μαζί μας.